Ο κύριος, ο πρώην εκδότης της αθλητικής της Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Σαράντης Πανταζής, στον αέρα της εκπομπής. Τι κάνετε, κύριε Πανταζή? Τι γίνεται, Γιώργο, τι κάνεις? Ξέρετε πόσο καιρό σας συζητάμε μαζί με τον Κώστα τον Κούση στο γραφείο μου? Λέω, το Σαράντη. Μου έχει λείψει η άποψή σας στο σχολείο σας, είναι αλήθεια. Πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν σχόλια, μπορούν να κάνουν κρίσεις, μπορεί να κάνουν οτιδήποτε. Εμείς τώρα πλέον είμαστε παλαιοί. Άρα σοφότεροι. Σοφότεροι μπορεί να έπρεπε να έχουν γίνει κάποιοι άλλοι, αλλά μπας περιπτώσει δεν έγιναν. τι κάνετε τώρα, καταρχάς Θεσσαλονίκη ή στη Λίμνο είστε πάλι? Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη πλέον. Το πήγαινέλα τελείωσε με τη Λίμνο ή τελείωσε το πήγαινέλα, τελευταία φορά ήταν το 19, μετά είχαμε κορονοϊό και πλέον Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν πάλι... είναι και εύκολο πράγμα το να είσαι και εδώ και εκεί. Εγώ πάλι, κύριε Πανταζή, νόμιζα σε αυτή την εποχή, στα τελευταία χρόνια του κορονοϊού, το είχα σίγουρο ότι είστε μόνιμος κάτοικος της Λίμνου. Λίμνου. Ναι, σίγουρο το είχα. Όχι, ήμουν εδώ. Πιο ωραία από τον κορονοϊό, εκεί, είμαι πιο εδώ. Σίγουρα. Πιο σίγουρα. Ναι. Τέλος πάντων. Σε νησί, πιο είμαστε καλά. Εδώ, πιο είμαστε καλά. Παρακολουθούμε αυτά που γίνονται και αυτά που λέγονται και αυτά που δεν λέγονται. Α, εντάξει. Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το κύμα, αυτή την πανδημία μέχρι τώρα, κύριε Πανταζή? Είστε από αυτούς που κάνατε τα εμβόλια κανονικά ή είστε από αυτούς που αντιδρούν και λένε ότι δεν είναι? Όχι. Είμαι από αυτούς που πειθαρχούν στην ιατρική. Α. Ακούτε τους ειδικούς, δηλαδή, ακούτε τους επιστήμονες. Ναι, πάντα. Δεν τους αφισβητείτε. Ακούμε τους ειδικούς, τι λένε οι ειδικοί. Εμείς γίναμε όλοι γιατροί, γίναμε, δεν ξέρω, καθηγητές, οτιδήποτε γίναμε. Λοιμοξιολόγοι, ειδικοί. Και είμαστε ένας απίθαρχος λαός, όπως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Στις ομάδες μας, εδώ, στις ομάδες μας. Αυτό μου λείπει τόσο καιρό. Ένα σχόλιο για τις ομάδες μας. Ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν εδώ στην Νίκη όλοι τους, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, ότι πρέπει να νοιάζονται μόνο για την ομάδα τους και να μην κοιτάζουν τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς ασχολούμαστε εδώ περισσότερο με το τι κάνουν οι άλλοι παρά το τι κάνουμε εμείς. Δεν έχει αλλάξει αυτό, είναι 200 αλλάζει, χρόνια τώρα, ναι, 200 χρόνια. Δεν αλλάζει, είναι πολλά χρόνια. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει και η δημοσιογραφία. Έχουμε πάει σε μια δημοσιογραφία της κατευθυνόμενη δημοσιογραφία και μόνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει άποψη. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, τι κάνετε στα ραδιόφωνα, ναι. Αλλά νομίζω ότι, γιατί να σου πω και κάτι, Γιώργο, ναι. Δεν μου κάνει αίσθηση να παρακολουθήσω εκπομπές, να ακούσω, να διαβάσω εφημερίδες. Ποιες εφημερίδες πλέον? Δεν υπάρχουν εφημερίδες. Βλέπω κανένα πρωτοσέλιδο, αυτά που βλέπουμε στο ίντερνετ και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχουν εφημερίδες. Βέβαια με το ίντερνετ έχει καταστρέψει και τις εφημερίδες, τα κατέστρεψε όλα. Αλλά και αν ακόμα δεν υπήρχε το ίντερνετ και υπήρχαν μόνο εφημερίδες, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί το λέτε? Τι διαφορά έχει δηλαδή με τα... πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, να μην πω περισσότερο, πριν από μια δεκαετία. Ναι. Τι διαφορά πριν υπάρχει? Από μια δεκαετία που το ίντερνετ ακόμα ήταν στην αρχή του, έτσι, δεν ήταν, ναι, τόσο... δεν είχε φουντώσει η ηλεκτρονική μορφή. Και το κατευθυνόμενη δημοσιογραφία θέλω να μου αναλύσετε, να μου το αναπτύξετε θέλω. Κατευθυνόμενη. Κοίταξε, κατευθυνόμενη δημοσιογραφία. Σήμερα μπορεί να γράψει ένας ρεπόρτερ. Λέμε, καταρχήν να πω κάτι. Λέμε, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, ο δημοσιογράφος του Άρη, ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού. Δεν λέμε δημοσιογράφος. Ναι. Το ακούτε, αυτός είναι του ΠΑΟΚ, reporter... είναι του Άρη, ναι, είναι του Ολυμπιακού, είναι του Ηρακλή. Και τότε υπήρχαν αυτά, κύριε Πανταζή. Γιατί αυτές οι ταμπέλες? Γιατί έτσι είναι, γιατί είναι το ρεπόρτερ της ομάδος, πώς να το λέμε, και τότε ήταν έτσι αυτό. Άλλο γιατί να πεις τώρα λέμε ο ρεπόρτερ της Νέας Δημοκρατίας ή ο ρεπόρτερ του ΠΑΣΟΚ? Ναι. Δημοσιογράφος του ΠΑΣΟΚ.
Άλλο κάνω ρεπορτάζ, κάνει ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του τέτοιου. Θα μπορούσε ένας χρωματισμένος αριανός να κάνει ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ? Θα ήταν το καλύτερο για μένα. Ναι, θα μπορούσε. Όχι, όχι, δεν όχι, θα τον λέω, θα τον αφήνει να πατήσει το πόδι του. Όχι, εννοείται. Ναι, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και από την αντίθετη πλευρά, έτσι δεν λέω για να μην... Για όλους ισχύει αυτό, γραμμή. Για όλους ισχύει. Λοιπόν, μαθαίνει κανένας τι γίνεται στις ομάδες? Τι εννοείται? Τι γίνεται στις ομάδες? Τι εννοείται, δηλαδή? Τι γίνεται? Πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε πειθαρχικό παράπτωμα ο Αγκόπ. Προχθές διαβάσαμε πειθαρχικό παράπτωμα ο Μαγδί Καμαρά στον Ολυμπιακό. Ναι. Έμαθε ποτέ κανένας ποιο είναι αυτό το πειθαρχικό παράπτωμα και τι έκανε ο ποδοσφαιριστής? Ο κάθε ποδοσφαιριστής. Όχι, όχι. Από... Ούτε θα μάθουμε ποτέ. Ναι, παρασκηνιακά μόνο και... Άρα λοιπόν είναι κατευθυνόμενοι με τη λογική ότι ανακοίνωση του, της κάθε ομάδας με ένα δελτίο τύπου, το τι συμβαίνει εκεί. Προπονήθηκαν οι παίκτες, χτύπησε ο τάδε. Μπαίνει σε αυτή τη λογική. Δεν είναι ο ρεπόρτερ να ψάξει, να δει, να μιλήσει. Πηγαίνει κανένας δημοσιογράφος στην προπόνηση των ομάδων? Όχι. Επιτρέπεται? Νομίζω όχι. Όχι, νομίζω, να βάλω το νομίζω. Νομίζω όχι. Παλιότερα, θυμάσαι πολύ καλά και θυμόμαστε και όλοι, και πηγαίναμε στις προπονήσεις και μας δεχόταν, είτε είσαι ΠΑΟΚτής, είτε αριανός, είτε οτιδήποτε. Υπήρχε μια άλλη νοοτροπία. Όπως και οι φύλαθλοι. Μπορούσε να πάει ο αριανός στο γήπεδο της Τούμπας, οι ΠΑΟΚτήδες στο γήπεδο του Χαριλάου κλπ. Εδώ φτάσαμε σε ακραίες καταστάσεις. Η δημοσιογραφία γιατί έχει γίνει έτσι, λέτε, κύριε Πανταζή? Τι την οδήγησε σε αυτά τα μονοπάτια? Δεν θα την πω εγώ. Καταρχήν υπήρχε, θυμάστε όλοι, υπήρχε ένα μίσος ανάμεσα στους δημοσιογράφους. Ναι. Έτσι δεν είναι, δεν είναι παλιότερα. Mm-hmm. Ο ένας υποτιμούσε τον άλλον, αυτός τα παίρνει, ο άλλος τα δίνει. Είχαμε τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Απαξιώθηκε το επάγγελμα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι κάνουν στην Αθήνα. Η Αθήνα τα βρίσκουν μεταξύ τους όλοι. Εδώ φτάσαν στο σημείο μεγάλες ομάδες να έχουν άλλον, να έχουν γραφεία τύπου έναν Ολυμπιακό. Ήξερα νομίζω στο παρελθόν ένας Ολυμπιακός είχε κάνει γραφείο τύπου στην ΑΕΚ. Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όλοι τα παίρνουν, από πού τα πήρες και ποιος σου το είπε? Δεν λέει κανένας μία είδηση αν είναι αληθινή, αλλά ποιος σου το είπε? Έχει σημασία το ποιος το είπε από την αληθοφάνεια της είδησης. Λέτε δηλαδή ότι κυρίως αυτοί που είναι κοντά στις ομάδες γενικότερα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, η δημοσιογραφία πλέον είναι οπαδική? Μόνο οπαδική. Μόνο οπαδική. Ακούω πολλές φορές που λένε, ξέρεις, είναι καλό παοκτσάκι, καλό αριανάκι κλπ. Και τέτοια. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά τι σημαίνουν? Ο καλός αριανός γράφει καλά για τον Άρη. Ο καλός παοκτσής γράφει καλά. Αλήθεια γράφει? Πώς δεν γράφει και, και αλήθειες, τι ψέματα γράφει? Ποια είναι αλήθεια? Υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα τι ότι συμβαίνει, πρέπει δηλαδή, να μην πω. Να προστατεύει τα συμφέροντα της ομάδος. Εκεί έχουμε πάει. Να προστατεύει τα συμφέροντα της ομάδος. Ναι. Βεβαίως να προστατεύει. Βεβαίως να προστατεύει, αλλά να διαβάζει και καμιά κριτική. Παρακολουθώ και θα το πω τελευταία την αρθρογραφία του Στέλη του Γρηγοριάδη. Αχα. Ναι. Ναι, με τον οποίο Στέλη είχα πολλές διαφωνίες στο παρελθόν, γιατί εντάξει, δεν είχε διαφωνίες. Έχω πολύ καλή σχέση έτσι με τα παιδιά, μην νομιστεί. Εσάς όλοι, δεν, όλοι σας αγαπάνε. Κάτι... Για ένα περίεργο λόγο όλοι σας αγαπάνε. Ναι, αυτό περιέργως. Και, ναι. Και ο κόσμος που κάνει εντύπωση. Και ο κόσμος, κάνει εντύπωση ο κόσμος. Θα σου πω για το Στέλιο τώρα. Ναι. Ο Στέλιος βλέπω ότι κάνει μία κριτική στον ΠΑΟΚ η οποία έχει ουσία. Μπαίνει στην ουσία, στην πραγματικότητα. Και μπράβο του. Και λέω έπρεπε να μεγαλώσει ο Στέλιος για να βάλει μυαλό.
Κοιτάξτε, το κακό έχει προκύψει, γιατί τώρα ψάχνω και εγώ ταυτόχρονα που σας ακούω κιόλας. Το κακό έχει προκύψει από το ότι τα αφεντικά των ομάδων, οι ιδιοκτήτες των ομάδων, έχουν αγοράσει ή κάνουν κουμάντο σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Άρα είναι λογικό. Ναι, σήμερα δεν υπάρχουν πολλά μέσα ενημέρωσης. Παλιά υπήρχαν τρεις εφημερίδες αθλητικές στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτά που υπάρχουν. Παλιότερα. Δεν μιλάω για τη Θεσσαλονίκη μόνο φυσικά. Περισσότερο αυτό όχι, το κακό, βέβαια. Όχι, βέβαια. Το όχι, κακό, βέβαια. Ας πούμε, ή ξέρω εγώ, εντός ή εκτός εισαγωγικών, γίνεται περισσότερο στην Αθήνα. Τα μέσα εκεί είναι περισσότερα. Εκεί, εντάξει, ποιος έχει εφημερίδες. Έχει η ΑΕΚ έχει μία εφημερίδα, ο Ολυμπιακός έχει δύο. Ο Παναθηναϊκός έχει τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες. Ο Παναθηναϊκός έχει, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει τηλεοράσεις, αυτά. Έχει, ναι, και ο Παναθηναϊκός έχει. Όλοι έχουνε. Δυστυχώς όλοι έχουνε, αλλά όλοι κοιτάζουν το χρήμα. Τι θα κοιτάει? Γιατί οι ομάδες τώρα φτάνουν στο σημείο να επανέλθουμε στα παλιά που λέγαμε ότι πλέον είναι ΠΑΕ. Γιατί όλοι ζητάνε από το κράτος. Είναι ανώνυμες εταιρείες. Μία ανώνυμη εταιρεία, αν δεν πάει καλά, θα κλείσει. Οι ΠΑΕ δεν κλείνουν ποτέ. Μονίμως ανοιχτές είναι. Αφού υπάρχει αυτή η σχέση με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, έτσι γίνεται. Το αλυσφαιρίσει, ναι. Έτσι γίνεται, χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο να πληρώνει το κράτος, φτάσαμε στο σημείο να πληρώνει το κράτος και να κάνουν τον παράγοντα μερικοί άνθρωποι. Και δεν μιλάω τώρα γιατί στο παρελθόν οι ΠΑΕ στηρίζονταν στα λεφτά των παραγόντων. Σήμερα δεν στηρίζονται στα λεφτά των παραγόντων. Οι ομάδες παράγουν χρήμα. Βέβαια. Όχι όλες οι ομάδες. Βεβαίως μιλάω για τον ΠΑΟΚ, μιλάω για τον Ολυμπιακό, μιλάω για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη. Τις πρώτες μεγάλες. Οι ομάδες. Αυτές είναι οι ομάδες. Εδώ ο Βόλος τώρα μαζεύει 100 εισιτήρια, κόβει 100 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι και λέει στην Αλφα Εθνική. Ναι, αλλά έχει μπέο. Και πώς συντηρείται αυτή η ομάδα? Έχει μπέο. Από τα τηλεοπτικά. Ναι. Έχει μπέο, λέω. Έχει μπέο ο Βόλος. Έχει μπέο. Ναι, δεν μιλάω τώρα για ο Βόλος και λοιπά. Ποια ομάδα? Ποιες ομάδες τώρα? Ο Αστέρας Τρίπολης, πώς το λένε, το Πανετολικός. Οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδος έχουν εξαφανιστεί. Που μαζεύανε λίγο κόσμο. Μαζεύει κόσμο όφι, βεβαίως μαζεύει κάποιο κόσμο. Στη Βόρεια Ελλάδα η Θεσσαλονίκη. Ναι. Παλιά ήταν η Βέρεια, μάζευε κόσμο, ήταν η Δόξαδρά μας, η οποία μάζευε 5-6.000 κόσμο. Η Ξάνθη δεν μάζεψε ποτέ κόσμο. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν οι επιχορηγήσεις, υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις από τον ΟΠΑΠ και λοιπά και συντηρούνται οι ομάδες. Mm. Και τώρα τι κάνανε? Από την Αλφα Εθνική θα πέσει ένας. Ναι. Και όλες θα παίξει παράσεις. Ενώ θα έπρεπε να πέσουν δύο κανονικά, πρέπει να πέφτουν δύο. Και θα ανέβει οι δύο πρώτοι των ομίλων της Β' Εθνικής, θα παίξουν μεταξύ τους για να ανέβει ένας και ο δεύτερος θα παίξει παράσεις με τον πρώτο τελευταίο. Ναι. Και είναι δυνατόν ο δεύτερος να κερδίσει την ομάδα της Αλφα Εθνικής κατηγορίας? Μπορεί να μην. Δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, όχι. Γιατί? Δεν διαφωνώ στην ουσία. Αλλά εντάξει, ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι παιχνίδι τέλος πάντων. Δεν είναι παιχνίδι. Γιατί οι ομάδες στη Β' Εθνική δεν έχουν τα λεφτά για να στηριχθούν. Για να πάρουν παίχτες. Για να φτιάξουν, να προετοιμαστούν να φτιάξουν μια ομάδα. Η οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Θέλω ένα σχόλιο συγκεκριμένα και τελευταίο για τον Άρη και για τον, ναι, για τον ΠΑΟΚ που παίξαν και πρόσφατα, αλλά έτσι από ένα σχόλιο σύντομο θέλω και για τους δύο. Πώς βλέπετε? Και διοικητικά και αγωνιστικά. Τον Άρη πρώτα. Κοίταξε, θα μιλήσω για τον Άρη, ο οποίος είναι σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Άρης αδίκησε τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια. Ο Καρυπίδης έκανε μια σοβαρή δουλειά. Αν δεν ήταν ο Καρυπίδης, μπορεί να μην υπήρχε ο Άρης στην Αλφα Εθνική. Να λένε κάποιοι τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι. Mm-hmm. Και λάθη θα γίνουν και λάθη γίνονται. Και λέει συνεργάζεται με τον Ολυμπιακό, συνεργάζεται με τον οποιοδήποτε. Mm-hmm. Να συνεργαστεί ο καθένας και με τον διάβολο για τα συμφέροντα της ομάδας του. Για μένα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει το δρόμο του. Και με τον διάβολο να συνεργαστεί,
Ναι, βέβαια. Για τα συμφέροντα της ομάδας. Οκ. Το κρατάω. Για τα συμφέροντα της ομάδας. Το κρατάω. Βέβαια. Πρόσεξε. Όχι με. Το κράτησα. Πάει, το είπατε τώρα. Το είπατε. Εντάξει, το κράτησα. Με παρανομίες. Έτσι. Όχι με παρανομίες. Αλλά οι συνεργασίες. Και ο Άρης με κάποιον δεν πρέπει να συνεργαστεί. Υπήρχε ποτέ περίπτωση στη Θεσσαλονίκη να συνεργαστεί ο Άρης με τον ΠΑΟΚ? Μακάρι να υπήρχε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, πιστεύεις ότι υπάρχει? Δεν υπάρχει. Θα το ήθελα πολύ. Τον Άρη, τον είχαν βγάλει απ' έξω τον Άρη. Σήμερα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Πιστεύω ότι με 2-3 καλές κινήσεις ο Άρης του χρόνου θα είναι πρωταγωνιστής. Μακάρι. Για τον ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ είναι ούτως ή άλλως πρωταγωνιστής τα τελευταία χρόνια. Λεφτά υπάρχουν. Ο ΠΑΟΚ βγάζει και λεφτά. Από ότι με πρόχειρους υπολογισμούς που κάνουμε βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ από πωλήσεις και από Ευρώπη έχει μαζέψει γύρω στα 45 εκατομμύρια. Άρα είναι κοντά στο να βγαίνει από μόνος του. Είναι αυτάρκης ο ΠΑΟΚ. Mm. Έτσι νομίζω. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και να γίνονται και μεταγραφές ουσίας, έτσι. Δεν χρειάζεται να πάρουν 15 παίκτες, να παίρνουμε 15 παίκτες. Θα πάρεις 3 και καλούς να τους πληρώσεις και να σου παίξουν μπάλα. Έκανε 2 παίκτες ο ΠΑΟΚ πριν ήρθε ο καινούργιος ο τεχνικός διευθυντής, έκανε 2 μεταγραφές. Ο ένας πήγε στη Β' ομάδα και ο άλλος εντάξει είναι ένα πειραματικός στην πρώτη. Δεν βλέπω και μεταγραφές. Βλέπω και τον Ολυμπιακό. Έκανε 7 μεταγραφές και δεν έπαιξε κανένας. Σας λείπει η καθημερινή τριβή με τον αθλητισμό, με τη δημοσιογραφία? Ναι, τώρα που είμαι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Σας λείπει, ε? Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα ο κόσμος δυστυχώς για μένα δεν με ξέχασε. Ναι. Δυστυχώς, γιατί δυστυχώς, γιατί λέτε δυστυχώς? Μπάς περιπτώσει, εμείς περάσαμε και δύσκολα. Όταν γράφεις αλήθεια περνάς δύσκολα, ναι. Δεν περνάς εύκολα, ναι. Όμως τώρα έχει αντιστραφεί το κλίμα. Και βλέπω ότι καθημερινά δηλαδή συναντώ ανθρώπους, τι γίνεται, που είσαι, γιατί χάθηκες, μας λείπεις. Εντάξει, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα οι εφημερίδες πλέον δεν υπάρχουν και δεν μπορείς να βγάλεις εφημερίδα γιατί δεν πρόκειται να πουλήσεις τίποτα. Αν θα ξεκινούσατε τώρα, είναι τελευταία μου ερώτηση, αν ξεκινούσατε τώρα ένα εγχείρημα, τι θα κάνατε κύριε Πανταζή? Τώρα ηλεκτρονικά. Εφημερίδα θα ξανακάνατε? Όχι, με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, όχι. Όχι. Δεν πρόκειται να πουλήσει. Η καλύτερη εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, η αθλητική εφημερίδα, η καλύτερη, ξέρεις πόσο πουλάει, Γιώργο? Όχι. 2.500. 2.500. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ναι. Αυτά επίσημα από το πρακτορείο. Στην Αθήνα δηλαδή, αθηναϊκή. Στην Αθήνα, ναι. Καλύτερη. Η πρώτος ήταν ο πρωταθλητής. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει τον τελευταίο μήνα. Μέχρι και τον προηγούμενο μήνα πρώτος ήταν πρωταθλητής. Μετά Sport Day κλπ. Αλλά είναι στα 2.500 με 3.800. Με 2.800 και γύρω στα 3.000 φύλλα. Πού πας με 3.000 φύλλα? Ποιο θα πληρώσεις και τι κοστολόγιο έχεις? Ναι. Και τώρα μπορεί ο πρωταθλητής να ενισχύεται από κάπου όπως όλες οι εφημερίδες. Αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια για να βγάζεις εφημερίδα. Ότι θα έκανα κάτι και το σκέφτομαι και κάτι θα κάνουμε ηλεκτρονικό, θα το κάνουμε σύντομα φαντάζομαι. Το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πανταζή. Και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που μας λείπετε, να ξέρετε. Γι' αυτό. Ωραία, Γιώργο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.